Η απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενωρίας Κουνουπιδιανών να προκήρυξει διαγωνισμό για να εξεταστεί το ενδεχόμενο πώλησης ακινήτου στον Άγιο Ονούφριο, το οποίο αποτελεί κληροδότημα και έχει παραχωρηθεί στο Δημοχανείο, άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Διαπιστώσαμε ότι τα ακίνητα αυτά όχι μόνο δεν θα περιέλθουν στην δυνατότητα του Δήμου να τα αξιοποιήσει για σχολεία και άλλες κοινωνικές δομές, αλλά τον περασμένο Μάιο έγινε η πρόθεση πώλησης αυτών. Με ανακοίνωσή του, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενωρίας Κουνουπιδιανών ξεκαθαρίζει πως το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στην Ενωρία, η οποία έχει ήδη παραχωρήσει τμήμα του στο Δήμο για την ανέγερση του σχολείου. Αντί εφονομοσύνης, εισπράττουμε σήμερα απαράδεκτες κατηγορίες. Ως προς το έτερο τμήμα του εν λόγω ακινήτου της Ενωρίας, η αρχική απόφαση του προηγούμενου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο ουδέποτε υλοποιήθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου, ο οποίος στη συνέχεια απέτησε τη δωρεάν μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα ολόκληρου του ακινήτου μας. Κατόπιν τούτου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ανακάλεσε την αρχική απόφασή του, όπως είχε κάθε δικαίωμα να πράξει. Ο Δήμος Χανίων δεν είναι απέναντι με την τοπική εκκλησία. Η τοπική εκκλησία διαχρονικά έχει αποδείξει την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε όμως απέναντι σε συγκεκριμένες αποφάσεις συγκεκριμένων λειτουργών της τοπικής μας εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν η εκκλησία να πάρει πίσω τέτοιες σημαντικές αποφάσεις για την εκκλησία, να τρωθεί το κύρος στην πραγματικότητα της Εκκλησίας και όλο αυτό να φέρει σε αντίθεση όλη την τοπική κοινωνία του ακροτηρίου. Ήδη οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων συντονισμένα αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ολοκλήρωση της αρχικής συμφωνίας. Δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση σύγκρουση με την Εκκλησία, κανείς δεν το επιθυμεί αυτό, και με όρους ευπρέπειας συνεννόησης θα επιδιώξουμε να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Άλλωστε, τα ντεσού της ιστορίας ότι δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αλλού τα γνωρίζετε, διότι πρόκειται περί κληροδοτήματος με αυστηρούς όρους για κοινοφελείς κρίσης. Θεωρώ ότι και τώρα που μιλάμε θα βρεθεί η χρυσή τομή, θα βρεθεί η φόρμουλα με την τοπική εκκλησία για να επανέλθει στην αρχική, στην προτέρα απόφαση. Μας προκαλεί εμάς μία διπλή έκπληξη. Αφενός μεν το ζήτημα πρώτα και κύρια για μας είναι ηθικό, και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με όλη την Εκκλησία, έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια της Εκκλησίας. Αφετέρου, οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων μιλούν για νομικό ζήτημα, δεδομένου ότι οι όροι του κληροδοτήματος δεν επιτρέπουν την πώληση του οικοπαίδου, το οποίο ο Δήμος έχει την υποχρέωση να αξιοποιήσει για κοινοφελείς σκοπούς. Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε προσπάθεια αλλίωσης της χρήσης ενός χώρου που τόσα χρόνια προορίζεται για χρήσης κοινοφελής. Η ανάγκη στην περιοχή αυτή για γήπεδα, για περαιτέρω σχολικά κτίρια, για αθλητικές εγκαταστάσεις, για παιδικές χαρές είναι τεράστια. Σημειώνεται ότι η απόφαση παραχώρησης του οικοπαίδου από την Εκκλησία στο Δήμο Χανίων πάρθηκε το 2018. Η παρούσα Δημοτική Αρχή ανέλαβε καθήκοντα το 2019 και θεωρεί αβάσιμη την αιτιολογία της καθυστέρησης από πλευράς της.